στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις που επαναλειτουργήσαν από την Δευτέρα, οπότε και εισήλθαμε στη δεύτερη φάση αποκλιμάκωσης των μέτρων. Πραγματοποιούν αυτή την περίοδο λειτουργοί των υγειονομικών υπηρεσιών και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Ηροδότο Ηροδότου. Είναι αναπληρωτής προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών, με τη βοήθεια του οποίου θα μάθουμε πώς γίνεται ο έλεγχος και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και εργοδοτούμενοι. Καλή σας μέρα, κύριε Ηροδότου. Καλημέρα. Να πάρουμε όλη τη διαδικασία έτσι βήμα-βήμα. Πάει ο αρμόδιος λειτουργός σε μια επιχείρηση. Ποια είναι η διαδικασία του ελέγχου που ακολουθείτε? Οι υγειονομικοί λειτουργοί επισκέπτονται τις επιχειρήσεις κάτω από την εποπτεία των υγειονομικών υπηρεσιών, δηλαδή τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν να κάνουν με τρόφιμα, με το λιανικό εμπόριο τροφίμων και τα εγκοσταρικά τα οποία παρασκευάζουν τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης. Λοιπόν, ο υγειονομικός έχει την περιοχή του, την οποία επισκέπτεται. Επισκέπτεται το υποστατικό, υποδεικνύει την ταυτότητα του και ακολούθως κάνει τον έλεγχο. Κατά τον έλεγχο έχει μαζί του το λεγόμενο checklist, το οποίο χρησιμοποιεί για να ελέγξει την κάθε λεπτομέρεια που χρειάζεται με βάση τα πρωτόκολλα και τα διατάγματα. Τι ελέγχεται σε αυτό το checklist, δηλαδή τι υπάρχει πάνω που βάζουμε αυτό το check ότι ναι, έχει γίνει και ναι, γίνεται σωστά σε αυτή την επιχείρηση? Το πρώτο τώρα μετά την λειτουργία των υποστατικών είναι κατά πόσον έχει γίνει το rapid test. Ελέγχει κατά πόσον υπάρχει σήμανση στο πάτωμα των 2 μέτρων. Ελέγχει κατά πόσον ο κόσμος που είναι μέσα στο υποστατικό διατηρεί τις αποστάσεις των 2 μέτρων, αν υπάρχουν απολυμαντικά, εάν ο κόσμος φορεί τις μάσκες του, εάν λαμβάνεται η θερμομέτρηση του προσωπικού πριν την λειτουργία και κατά πόσο γενικά τηρούνται τα πρωτόκολλα. Μάλιστα. Από την περασμένη Δευτέρα που έχουν λειτουργήσει κάποια εγωστατικά, έχουν γίνει μέχρι και προχθές επιχειρήσεις, ελέγχθηκαν 1.334 επιχειρήσεις σε σύνολο εργαζόμενων 4.371 και όταν λέμε επιχειρήσεις μιλούμε για κουρία κομμωτήρια, εισιτήρια εξειδικής, υπεραγορές παντοπολία, περίπτερα και άλλες επιχειρήσεις που παρασκευάζουν τρόφιμα. Σε αυτούς τους 4.371 εργαζόμενοι που ελέγχθηκαν, παρατηρήθηκαν 3 εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν κάνει το rapid test και σε αυτούς εκδόθηκε εξώδικο πρόστιμο. Πόσα περίπου εξώδικα έχουν καταγραφεί, πόσοι πολίτες έχουν καταγγελθεί? Όπως ανάφερα, τρία περιπτώσεις. Εντάξει. Ευχαριστώ, κύριε Ηροδότου. Πρέπει να γνωρίζουμε κάτι άλλο ως εργαζόμενοι ή εργοδότες, πρέπει να γνωρίζουν κάτι άλλο και να έχουν στα υπόψη τους? Καλούνται οι εργοδότες να τηρούν τα πρωτόκολλα, να κρατούν μητρών των υπαλλήλων τους εκεί που είναι πάνω από 10 άτομα, ούτως ώστε το 20% να ελέγχεται ανά εβδομάδα και στο τέλος να ελεγχθούν όλοι οι υπάλληλοι με rapid test. Και στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος παρουσιάζει είναι θετικός, αμέσως πρέπει ο υπάλληλος αυτός να απομακρυνθεί. Πρέπει να δοθούν στενές επαφές στη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης και να προβεί σε απολύμανση του χώρου του. Αφού προβεί σε απολύμανση, μπορεί μετά 2-3 ώρες να επαναλειτουργήσει αφού ανοίξει ο χώρος για 30 λεπτά για καλόν εξαερισμό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ηροδότου, για τον χρόνο σας και τις συμβουλές που μας έχετε δώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.